Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πολιτικά. του Ατζολέτος, τώρα να δούμε... Πολιτικού να δούμε τις αντιδράσεις από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς λένε τα στελέχη της ε, Κουμουνδούρου και τι θα γίνει και με, την, με το γάτι που έριξε ο Πρωθυπουργός προς τον κύριο Τσίπρα. Ε, στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι θα υπάρχουν ε, και νέε αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύουν πως το θέμα των παρακολουθήσεων μαζί... Κάτι παραπάνω την... θα ξέρουν. Ναι, ναι, και, και επίση βλέπουν ότι το θέμα των παρακολουθήσεων μαζί με την υπόθεση του Αντρέα Πάτσι και μαζί με την ακρίβεια θα αλλάξουν το σκηνικό. Βήμα-βήμα ε, οργανώνουν τη στρατηγική του. Είδαμε χθε την επανακατάθεση τη επίκαιρη ερώτηση του Αλέξ Τσίπρα προ τον Πρωθυπουργό, λέγοντα μέσα στη σύσκεψη χθε πως δεν έχει καμία δικαιολογία πλέον ο Πρωθυπουργό να μην έρθει να απαντήσει την Παρασκευή στον Αλέξ Τσίπρα όπω έκανε την προηγούμενη φορά. Είδαμε χθε τον Άσο Ηλιόπουλο να λέει πω η αυριανή η γενική απεργία δεν θα είναι μόνο για την ακρίβεια, θα είναι και για τα ζητήματα δημοκρατία που έχουν ανακύψει. Ναι, μα έκανε εντύπωση η αλήθεια. Ναι. Είναι ναι. κόμμα ναι. να καλεί τον κόσμο να κατέβει κάτω για διαδικασία. Για ζητήματα δημοκρατία. Το έχουν υιοθετήσει απολύτω το δημοσίευμα, έτσι. Αυτό είναι πρώτο. Προφανέ το δεν υπάρχει νομίζω, είναι αυταπόδεικτο. Mm. Το άλλο, υπάρχει περίπτωση ο κύριο Τσίπρα να καταθέσει πρόταση δυσπιστία να σας πω τώρα σε αυτό. Κοιτάξτε τι βλέπουν μπροστά του. Βλέπουν καταρχάς ότι υπάρχει ε, ο προπολογισμό που ενέχει ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή παραδοσιακά μία ψήφο δυσπιστία συσπυρώνει την άλλη πλευρά, εκτό αν έχει ενδείξει πω θα έχει απώλειε, να πάρει δύο ψήφου εμπιστοσύνη η κυβέρνηση, γιατί να το κάνουν αυτό τη δεδομένη ναι. στιγμή. Πρέπει να σα πω ότι έχει πέσει στο τραπέζι σαν πρόταση. Γιατί το άκουσα. Τώρα θα μου το επιβεβαιώσει, θα μου το διαψεύσει. Άκουσα από διαφόρου ότι κανονικά θα πρέπει, λέει ο Τσίπρας, να καταθέσει την πέμπτη πρόταση δυσπιστίας και επειδή επίκειται και άλλες δημοσιεύσεις το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το βράδυ οπότε θα ψηφίζεται η κυβέρνηση, να υπάρχει και το καινούργιο δημοσίευμα. Άκουσα. Ε, αυτό που, αυτό ναι. που είπες, επειδή περιμένουν και άλλες εξελίξεις, δεν θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το σκεπτικό και να τη διακόψουν με μια πρόταση δυσπιστίας. Λένε πως είναι ένα εργαλείο το οποίο ανά πάσα στιγμή Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και όπω σα είπα, επειδή κλιμακώνουν συνεχώ, ακούσαμε σήμερα εδώ το πρωί στο Sky την Όρια Γεροβασίνη. Να λέει πω θα πάει να καταθέσει μήνυση στον Άριο Πάγο για το mm. γεγονό ότι ήταν και το δικό τη όνομα σε αυτά τα οποία ήταν υποπαρακολούθηση των Στη λίστα μάλιστα... που έχουν δημοσιευθεί. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ενδεχομένω αυτό γίνει και μέσα στην εβδομάδα, από mm. την Πέμπτη και μετά. Έχει ενδιαφέρον. Επίση πρέπει να πούμε ότι σε μισή ώρα από τώρα στο ραδιόφωνο του Σκάι ο πρόεδρο του Πασόκο κ. Νίκο Ανδρουλάκη δίνει συνέντευξη στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Μία ώρα θα πάρουμε κι εμεί μια τζουρίτσα, μικρή. Ε, βέβαια, γιατί ε, σημασία, ε, που, που και έχει τότε. κρατήσει μια διαφορετική στάση αυτές τις μέρες θέλω να το πω και μιλάει κυρίω για το απόρριτο ο πρόεδρος του Πασόκ και εδώ νομίζω ότι δεν διαφωνούν και πολλοί άνθρωποι. Αντώνη ευχαριστούμε πολύ, είμαστε εν μέσω πυκνών και δύσκολων πολιτικών εξελίξεων. Εξελίξε,